Αρχίζετε τις διακοπές από τώρα. Λοιπόν, το θέμα των επικουρικών και των κύριων συντάξεων έχει ξεκαθαριστεί. Απλά ήταν ένα θέμα τεχνικής μορφής, γιατί μπήκαν όλα τα ταμεία στο νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και έχει τελειώσει αυτό το, αυτό το πρόβλημα. Τεχνιέντος δημιουργήθηκε και μάλιστα κάνει πάρα πολύ κακό όταν μέσα μαζικής ενημέρωσης και πάρα πολλοί προσπαθούν να δημιουργήσουν και μάλιστα με έντονο τρόπο ότι κόβονται συντάξεις την περίοδο αυτή. Δεύτερον, δεν κόβονται. Το θέμα των, κύριων και επικουρικών συντάξεων, όχι κυρία Μιχλιδάκη, δεν υπάρχει. Μέχρι τα 1.300 ευρώ έχουμε πει και έτσι είναι, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει καμία μείωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ξεκάθαρο. Άνθρωποι που έχουν χάσει το ΕΚΑΣ και μάλλον είναι και περισσότεροι τελικά από τους αρχικούς. Θα σας πω και αυτό, γιατί έχω κάνει και δηλώσεις ήδη από την περιοδία που έχω χάσει. Δηλαδή λέτε εσείς κύριε Ρήγα ότι όταν θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, ακούστε, μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν μειώσεις. Δεν θα δουν δηλαδή αυτοί που παίρνανε κάτω από 1.300. Ακούστε με, λοιπόν, μειώσεις στη συντάξη τους. Το θέμα των 1.300 δεν θα υπάρξει μειώσεις ούτε μέχρι το όριο αυτό. Δεύτερον τώρα, υπάρχει το θέμα με το ΕΚΑΣ. Βεβαίως. Εγώ καταλαβαίνω, ξεκινάω λοιπόν από το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι όταν κόβεται απολύτως και πρέπει να βρεθεί, και το δήλωσα από την Θεσσαλία που ήμουνα, ότι πρέπει να βρεθεί λύση μέχρι το Σεπτέμβριο από, από τα πλεονάσματα που υπάρχουν, να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα που υπάρχει με το ΕΚΑΣ. Όμως, θα υπάρξει με τον επαναπολογισμό των συντάξεων, των τωρινών συντάξεων που θα γίνει το 2018, θα υπάρξει κάλυψη σε όλο αυτό. Και μάλιστα οι συντάξεις, τώρα δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα, οι συντάξεις αυτές θα είναι και μεγαλύτερες από το σύνολο μαζί με το ΕΚΑΣ. Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι ότι αυτή την περίοδο φαίνεται από το νέο ασφαλιστικό σύστημα ότι η αναπλήρωση, και δεν το λέει και κανένας, ότι στα μικρά εισόδημα, στις μικρές συντάξεις, αυτοί που περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα την προηγούμενη περίοδο, η αναπλήρωση είναι πολύ μεγάλη, είναι 120% φτάνει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που είχαμε το πρόβλημα με το ασφαλιστικό σύστημα. Να σας πάω σε κάτι άλλο. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Είχαμε την τραγική κατάληξη με ένα πολύ σημαντικό επιχειρηματία, τον κύριο Μαμιδάκη, που αυτοκτόνησε ο άνθρωπος, μην μπορώντας να ζήσει αυτή την κατάσταση, τη ζωφερή κατάσταση για την εταιρεία του. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μήνα, κάθε μέρα με τα λουκέτα. 100 επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά. Το ισοζύγιο αυτών που κλείνουν σε σχέση με αυτών που ανοίγουν είναι το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ανοίξαν σύμφωνα με το Μητρό Επιχειρήσεων 15.000 επιχειρήσεις, κλείσαν 17.000 επιχειρήσεις. Σε αυτό το κλίμα, με αυτά τα εργασιακά, με αυτούς τους φόρους, 57% των εισφορών και φόρων θα κρατώνται από τα 100, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΑ, ήταν δημοσίευμα της Καθημερινής. Πώς θα ανθίσει η επιχειρηματικότητα και πώς θα υπάρξει ανάκαμψη, δεν μιλάμε ακόμα για ανάπτυξη. Κύριε Παπαδασίου, καταρχήν είναι πολύ λύπηρο το γεγονός όταν φτάνει ένας άνθρωπος σε αυτές τις επιλογές και θεωρώ ότι για την οικογένειά του να υπάρξουν συλληπιτήρια και η συμπαράστασή μας. Αλλά υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα με τις επιχειρήσεις. Είδατε και δεν είναι μόνο η εταιρεία Jet Oil, είναι και το θέμα Μαρινόπουλου. Όταν εγώ άκουσα το 1.200 εκατομμύρια τα οποία έχει στην αγορά άνοιγμα, καταλαβαίνετε ότι ή όταν τα ακούν οι πολίτες, καταλαβαίνω ότι το πρώτο ερώτημα που μένει είναι πώς γίνεται να επιτρέπεται αυτό. Να. Άρα σημαίνει ότι είχαμε μεν ελεκτικούς μηχανισμούς, τώρα λέγαμε και στο διάλειμμα πριν μπούμε μέσα με τον κύριο Κλαμάνη, όμως οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν το κάνανε αυτό. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι δεν το κάνανε κάτω από συγκεκριμένες επιλογές και αφήνανε να διονύζεται αυτή η κατάσταση, να υπάρχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Το είδαμε και στην προηγούμενη περίοδο με δάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε εταιρείες που δεν εξυπηρετούνται. Αυτή είναι μια στρεβλή λογική της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Με το νέο νόμο που πέρασε στην Βουλή, και θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο πια η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, το αντιμετωπίζει με υγιείς όρους. Και οι όροι είναι ότι θα πρέπει μια επιχείρηση με πραγματικούς όρους να προσφέρει στην πραγματική οικονομία. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να προσφέρεις και να συμβάλλεις, και υπάρχουν πολλές εταιρείες, δεν θα πω ονόματα, δημόσια, πολλές εταιρείες που και την περίοδο της κρίσης εισέφεραν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μεγάλη επιχειρηματική ομιλία. Ενώ άλλοι
βρίσκοντας σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, ναι, βρέθηκε ο Μαρινόπουλος όμως... ή τα χρήματα πηγαίνουν έξω. Αυτό είναι το ερώτημα. Η εταιρεία Μαρινόπουλος είναι μεγάλη εταιρεία με 12.500. Και κάνει μεγάλη προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Εργαζομένους τώρα, αυτό που σας ρώτησα και θέλω να πούμε λίγο στην ουσία. Το λιανεμπόριο αντιμετωπίζει τα ίδια ζητήματα. Δεν μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να σταθούν. Ανοίγουν και κλείνουν μέσα στον ίδιο χρόνο πολλές από αυτές. Δεν αντέχουν. Δεν θα συμφωνήσω. Με τον τρόπο που πια νέες επιχειρήσεις θα ανοίξουν και ανοίγουν, μπορούν και θα επιβιώσουν. Το θέμα είναι να μπουν υγιείς κανόνες στην ελεύθερη οικονομία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι κανόνες οι οποίες θα έχει τον υγιή ανταγωνισμό. Μα πώς αυτές το λιανεμπόριο που παλιότερα ήταν, κύριε Ρήγα, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, πλέον ασφιχτιά. Δεν μπορεί με αυτές τις εισφορές και τους φόρους. Όλοι το παραδέχονται. Και σύμφωνα με στοιχεία, επαναλαμβάνω. Κλείσαν το πρώτο εξάμεινο του 2015 17.000 επιχειρήσεις και ανοίξαν 15.000 επιχειρήσεις. Είναι πολύ λιγότερες λοιπόν από αυτές που ανοίγουν. Κύριε Παπαθανασίου, εγώ μπορώ να σας πω όμως ότι αντίστοιχα είχαμε αύξηση των θέσεων εργασίας μέσα από τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται τα προγράμματα και ανοίγουν νέες επιχειρήσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά είναι, αυτή τη στιγμή θα ισορροπήσει η αγορά και η επιχειρηματικότητα με βάση τους υγιούς κανόνες. Μιλάτε για τετράωρες εργασίες τώρα. Δεν μιλάω, κύριε Φωτήλα. Αυτή είναι η αύξηση. Ακούστε, έτσι προκύπτει η αύξηση. Αλλιώς δεν προκύπτει η αύξηση. Μην κάνετε. Ακούστε. Είναι 8 μήνα και είναι το διαφορετικό, το οποίο είναι από τα προηγούμενα που δεν μπορούσαν να μπουν και στο Ταμείο Ανεργίας. Αφήστε τώρα λοιπόν αυτό και μην το ξανακάνετε. Πού θα βασιστεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που όλοι περιμένουμε, σε αυτά τα τετράμινα? Είπα 8 μήνα και είναι τα νέα προγράμματα με 8 μήνα για να μπορούν να παίρνουν και να μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω με αυτό είναι ότι με τον τρόπο των εισφορών που υπήρξε, με αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας, μπορέσαμε και θα έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα ανεξάρτητα της οικονομικής κρίσης. Αν μην ανοίξουμε τώρα την ιστορία πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με τις εισφορές και με τον τρόπο τον οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιήθηκε, πάρα πολλοί μικρομεσαίοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν συνταξιοδοτική. Τώρα, κύριε Ρήγα, με συγχωρείτε, δεν θα σας διακόψω, αλλά για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού κλάδου και τομέα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις αν όχι εξασφαλιστεί με αυτές τις κινήσεις που έχουν γίνει τώρα. Και επίσης νομίζω ότι και οι αρμόδιοι υπουργοί το συνδέουν με τη γενικότερη πορεία της χώρας, το πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν και αν θα αναγκαστούν να επαναπροσδιορίσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθουμε. Παρακαλώ πολύ, δώστε μας την ευκαιρία να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να δώσουμε το λόγο και στους άλλους καλεσμένους. Θα ακολουθήσει βέβαια και το δελτίο.